Γρηγόρης Βαλιανάτος αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα πρόσωπα αυτής της πόλης. Πρόσφατα έθεσε υποψηφιότητα για το Δήμο της Αθήνας και εν ώψη της προεκλογικής περίοδου αποκάλυψε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook ότι είναι οροθετικός. Γιατί τώρα, κύριε Βαλιανάτε? Γιατί τώρα προκυρήσουν τα εκλογές σε λίγο, γιατί τώρα είναι η κρίση και γιατί τώρα μου ήρθε με την έννοια ότι δεν πάει άλλο. Η κάμερα του αποκαλυπτικά τον συνάντησε στο πεδίο του Άρεως και μίλησε για αυτή του την απόφαση. Κάνατε μία αποκάλυψη που πέραν της γενναιότητας που χρειάζεται μια τέτοια δήλωση, την χάνει και σε μια περίοδο προεκλογική. Ξέρετε ότι πολλοί θα σας κατηγορήσουν ότι το κάνατε επί τούτου. Τι απαντάτε? Ότι δεν το έκανα επί τούτου, ότι το έκανα όταν μου είπαν ότι αυτό θα παίξει προεκλογικά γενικά στον κίτρινο τύπο. Και θεώρησα ότι επειδή η συνέπεια, αν θέλετε με διακρίνει, το βγάζω εγώ πρώτος για να τελειώνω και να μην το έχω μπροστά μου και να με απασχολεί. Και έβγαλα και άλλα πράγματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με αυτά που απασχολούν τους Αθηναίους και τρέχουν και δεν φτάνουν, αλλά είναι θέματα που έχουν συζητηθεί και θα ήθελα να τα ξεκαθαρίσω για να πάω απερίσπαστος στη συζήτηση με τους άλλους υποψήφιους για τα θέματα της Αθήνας που, όπως είπαμε, επήγουν. Δεν φοβηθήκατε ότι θα χάσετε ψήφους από αυτό? Θεωρήσατε ότι θα σας βοηθήσει ή δεν το σκεφτήκατε καν? Όχι, το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά. Θεώρησα ότι μπορεί να χάσω ψήφους, αλλά θεώρησα ότι εκείνοι που πρέπει να με ψηφίσουν θέλουν να με ψηφίσουν επειδή είμαι αληθινός και τολμηρός και ειλικρινής. Αυτά για μένα μπορεί να σημαίνει λιγότερους ψήφους, αλλά είναι καλές ψήφοι. Είναι καλή σχέση με τους ψηφοφόρους. Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολογία χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βογκούν, σου λέω, άστες. Είναι αλήθεια ότι το γνωρίζετε αρκετά χρόνια τώρα? Επειδή είμαι από τους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολλά χρόνια το AIDS, που βγήκα στην τηλεόραση πριν από 30 χρόνια μιλώντας γι' αυτό, και όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι πρωτοστατώ, αν θέλετε, μαζί με άλλους πολλούς στις καμπάνιες και αυτά, ήξερα ακριβώς τι μου συμβαίνει από πολύ νωρίς. Ευτυχώς επέζησα μέχρι να βγουν τα φάρμακα, δεν ήξερα από μένα. Μετά το 96 ήξερα και όταν χρειάστηκε να πάρω φάρμακα, πλέον είμαι μια χαρά. Όταν το μάθατε ότι την πρώτη φορά που ήρθατε αντιμέτωπος με αυτή την είδηση, πώς αντιδράσατε? Όπως όλοι, νομίζω θα πέθανα σε λίγο. Ο καιρός για τα χρόνια το 80 ήταν άγρια, έτσι. Δεν υπήρχαν φάρμακα, υπήρχαν βάρβαρα φάρμακα και όλοι οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν. Είχα φίλους που πέθαναν στα χέρια μου. Ήταν τρομακτικά. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα. Αλλά όταν μαζέψει κανείς τα κομμάτια του και όταν η επιστήμη ανακαλύψει μερικά χάπια, να είμαστε. Η δουλειά σας μέχρι τώρα, μάλλον μία από τις δουλειές σας, ήταν και matchmaker κάποιων πολιτικών, κομμάτων είτε προσώπων. Είναι έτσι? Και επιχειρηματιών, στο πλαίσιο των διαφημιστικών υπηρεσιών εταιριών ή ατομικά. Είναι έτσι και έχω δουλέψει για 4 κόμματα και για πολλούς πολιτευτές και πολιτικούς και πολλούς επιχειρηματίες. Βέβαια έχω δουλέψει εγώ σε κανάλια 6, 4 ραδιόφωνα, πολλές εφημερίδες και περιοδικά. Τώρα λοιπόν που είστε εσείς στην άλλη πλευρά, που είστε εσείς το πρόσωπο που πρέπει να πλαθαριστεί εντός εισαγωγικών με κάποιο τρόπο, πώς σκέφτεστε να το κάνετε αυτό για τον εαυτό σας? Κάτι που το ξέρετε. Θα σας πω ότι πρέπει. Επειδή η ιστορία μου σε αυτό το χώρο είναι μακριά, αν θέλετε, βγαίνω πολύ συχνά στη τηλεόραση για διάφορα θέματα, πρέπει να σκεφτώ αυτά που έχουν εγγραφεί στο μυαλό των ανθρώπων και να τους οδηγήσω στη νέα φάση. Τώρα δεν θα συζητάω, προφανώς όχι για μένα, και η ατζέντα πια είναι πολύ συγκεκριμένη και αφορά τη ζωή των ανθρώπων. Θέλω αυτά να συζητάμε πλέον. Βέβαια δεν θέλω να ξεχάσω ότι έχω κατακτήσει, ότι έχω κάνει λάθη ή ότι είναι στην ατζέντα την προηγούμενη. Τώρα μιλάμε για αυτά που ο Καλλικράτης προβλέπει για το Δήμο της Αθήνας σε σχέση με προτάσεις άλλων ανθρώπων που έχουν άλλες ιδεολογικές καταβολές και το πάνε όπου θα μας εξηγήσουν. Δεν θέλω να είμαι άδικος με τους ανθρώπους. Έτσι, ξεκινώ, νομίζω ότι είμαστε 9 ήδη ζωή να έχουμε, μπορεί να γίνουμε κι άλλοι. Ξεκινώ μόνο με την απορία μου πώς είναι δυνατόν να κατεβαίνουν οι υπουργοί των κυβερνήσεων της Φούσκας. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια τόλμη. Τι να πω, χρειάζεται θράσος.
Από τους άλλους πρέπει να τους δω. Και δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, ενώ τον Κακλαμάνη και τον κύριο Σουητόπουλο. Αλλά εγώ, αν ήμουν υπουργός και ο κόσμος ήξερε αυτά που έγιναν επί φούσκας, θα το έλεγα πιο ήσυχα το πράγμα. Αυτόνομος λοιπόν, κατεβαίνετε. Καταρχήν. Και Αθήνα. Αθήνα Διαμαντόπετρα ο τίτλος. Και θέλω να βάλουμε μια τάξη, μια αρμονία σε αυτή την πόλη. Και θέλω κυρίως να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Εγώ ως δημοσιογράφος επέλεξα να ασχολούμαι με τον κάτω κόσμο και τα θέματα του, τα ξέρω. Δεν είναι θέματα που έχει αποφασιστική αρμονία ο Δήμαρχος, αλλά μπορεί να συντονίσει και να εμπνεύσει, διότι η πόλη ζει και πρέπει να ζει. Επανέλθω στο προηγούμενο θέμα. Οι αποκαλύψεις σας δεν είναι στο πλαίσιο ενός καλοφτιαγμένου και καλοσχεδιασμένου από σας, χωρίς αυτόν αναπαραίτητα αρνητικό σχέδιο προώθησης πολιτικά για σας. Επαναλαμβάνω ότι προέρχεται από ορισμένες πληροφορίες που μου ήρθαν μέσω social media. Δεν το είχα προγραμματίσει, αλλά έπρεπε προφανώς να το βάλω, το εντάξω, αν θέλετε. Δηλαδή, να βρω έναν τρόπο να απορροφήσω τους κραδασμούς από αυτό το σοκ. Έτσι. Το οποίο δεν το έχω καταφέρει ακόμα, αλλά είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Νομίζω ότι είναι μια καλή προπόνηση αυτά που θα ακολουθήσουν. Με σημάδια φανερά. Από την ώρα που έγινε αυτό το μπαμ, να το πω, αντιμετωπίσατε διαφορετική συμπεριφορά από τον κόσμο, ρατσισμό ή φόβο ή... Δεν προλάβανε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα αντιμετωπίσω με το ίδιο θάρρος που πρέπει να βρει καθένας από τους χιλιάδες ανθρώπους μου που σήμερα είναι ορθοτικός και ζει σε αυτή τη χώρα. Και μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος, αλλά ο καθένας θα αντιμετωπίσει τη δουλειά του και στο σπίτι του πολλά προβλήματα. Πρέπει να βρει το θάρρος να τα αντιμετωπίσει. Προφανώς θα αντιμετωπίσω και ρατσισμό. Το αντιμετωπίζω για πάρα πολλούς άλλους λόγους. Αν θέλετε, έχω μια προπόνηση. Αλλά στο παράπονο ποτέ δεν υπάρχει τέλος. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Έτσι, μερικά πράγματα μας θίγουν και εμένα με θίγουν. Αλλά καταπίνω και συνεχίζω. Τι είναι αυτό που σας έχει δείξει πιο πολύ, κύριε Βαλιανάκη? Το γεγονός ότι δεν με κρίνουν για αυτά που κάνω, αλλά για κάτι που μου συμβαίνει και είναι εξωπολιτικό. Με την έννοια ότι υπάρχουν μ***ες που είναι ομοφιλόφιλοι και straight. Δεν ανάγκη να κρίνει τον κόσμο κανείς από αυτό που έχει ακούσει ή από αυτό που είναι. Πρέπει να τον κρίνει από αυτά που κάνει. Έχετε δηλώσει ότι στο παρελθόν στο εξωτερικό έχετε εργαστεί ως συνοδός. Δεν ξέρω γιατί κάνει πολύ εντύπωση. Υπάρχει χιλιάδες που το κάνουν αυτό. Δεν ήμουν θύμα trafficking. Ήμουν υπότροφος και αποφάσισα να χαρώ το σώμα μου και να βγάζω λεφτά. Αυτή ήταν η σκέψη. Έγινε, δεν έγινε κάτι κακό. Κοιτάξτε, ήμουν φοιτητής, μπαινόβιανα σε διάφορες χώρες, αλλά είχα ένα συμβόλαιο με ένα γραφείο και όταν χρειαζόταν έκανα καμιά αρπαχτή. Έτσι λέει. Ερωτική σχέση με γυναίκα είχατε από τη ζωή σας? Είχαμε μια-δυο, περάσαμε πολύ ωραία, έχουν περάσει χρόνια. Τσάπο.